Γεια σου Κώστα. Τι γίνεται? Καλά, εσύ? Καλά. Πού είμαστε εδώ? Είμαστε στο Μέγκα, είμαστε στο διάδρομο που φεύγουμε τώρα. Τελειώσαμε την εκπομπή και φεύγουμε. Ωραία, έχω ήρθει να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις χωρίς ανάσα, όπως κατάλαβες. Βεβαίως. Τι είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκες όταν ξύπνησες σήμερα? Μπράβο που ξύπνησα. Από όσο ξέρω, είσαι τυχερός, νυχτερινός τύπος. Πώς σου φαίνεται τώρα που λες καλημερούδια? Ωραία, δεν έχω πρόβλημα. Μα με την Τωρέτα, εκτός από εκπομπή, τι άλλο θα ήθελες να κάνεις? Σεξ. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στην παρέα έχει το ρόλο του... καλού ανθρώπου. Πολύ καλός. Μια εκπομπή του Μέγκα που θα θέλεις να έχεις παρουσιάσει ή συμμετάσχει? Δελτίο, πώς φαίνεται. Πολύ ωραία θα το έλεγες. Το μπάσκετ είναι για σένα? Το μπάσκετ είναι για μένα καψούρα. Και τι ομάδα είσαι? Δεν είμαι ομάδα, γιατί έπαιζα μπάσκετ, οπότε είμαι η ομάδα που έπαιζα. Παλιοφάλιρο. Τέλεια. Πόσο συχνά γυμνάζεσαι? Καθημερινά. Και τι γυμναστική κάνεις? Beach volley. Ένα άλλο δύο γυμναστικής που θα θέλεις να ξεκινήσεις? Κολύμβηση, όπως παλιά. Στο σχολείο σου πολύ καλό στο... μαθηματικό, φυσικό, χημείο, βιολόγο, ανθρωπολόγο, αυτά. Και πολύ κακός? Στα θεωρητικά, αυτά, έκθεση, ιστορία και τέτοια. Αγαπημένη ταινία? Αγαπημένη μου ταινία, το Braveheart. Αγαπημένη ταινία όταν ήσουν παιδί? Τα στρουμφάκια, υπήρχε ταινία, όχι, αλλά τέλος πάντων. Ένα τραγούδι που τραγουδούσες πάντα μικρός? Ένα τραγούδι που τραγούδαγα. Ένα τραγούδι, δεν θυμάμαι. Κάτι δεν θα τραγούδαγα εγώ. Ένα τραγούδι που λες πάντα σε εμφανίσεις σου? Την ανατροπή, από τα πρώτα μου τραγούδια. Το καλύτερο επαγγελματικό ταξίδι που έχεις κάνει? Το καλύτερο επαγγελματικό. Δύο έχω κάνει καλύτερα, που το ένα είναι Λος Άντζελες, το άλλο Ρωσία. Στην Πάτρα μαζί μου, δεν πέρασε, ωραία. Ωραία ήταν, ναι. Το αγαπημένο σου βίντεο κλιπ από όσα έχεις κάνει? Αυτό που γύρισα τώρα. Η καλύτερη συναυλία που έχεις δώσει? Στο ΆΚΑ, το άνοιγμα της Τζένιφερ Λόπεζ, στην συναυλία. Όταν τη γνώρισες, πόσο σε φλέρταρε, πες μου? Πασίστολα. Πα. Τι ένιωσες όταν το entertainment σε συμπεριέλαβε στους 25 πιο σεξι άνδρες του πλανήτη? Τίποτα. Το πιο δύσκολο πράγμα του να είσαι όμορφος? Τίποτα. Η καλύτερη ατάκα που σου έχουν πει ποτέ σε φλερτ? Όλο τίποτα που λες. Τι μου είπες? Η καλύτερη ατάκα που σου έχουν πει ποτέ σε φλερτ? Που σε μανάρι. Μια ατάκα που χρησιμοποιείς τελευταία? Και το βαριέμαι είναι μια ατάκα, αλλά διάφορα. Έχω πολύ ποικιλία. Στο καινούριο τραγούδι, όταν λες εγώ θα φύγω, πού πας? Έξω. Τι σου προκαλεί πάνικ? Ή πάνικ. Μια υπερδύναμη θα θέλεις να έχεις? Να πετάω. Α, με το καλό. Η αχίλιο στέρνα σου. Πάμε. Δεν έχω. Πάμε. Δεν έχω. Facebook, Twitter ή Instagram? Εσύ δυνατέ. Instagram. Ποιο είναι το είδωλό σου? Δεν έχω. Τι είναι το πιο cool πράγμα για σένα στην Αθήνα? Το μοναστηράκι, καλή. Μη σκοτωθείς που σε ευχαριστώ. Κάτι που κάνεις πριν βγεις στη σκηνή? Το σταυρό μου. Πρωτού κοιμηθείς? Πίνω λίγο νερό. Και τώρα το τελευταίο καιρό βάζω ξυπνητήρι. Οχ. Χάλια. Ποιο ζώο σε αντιπροσωπεύει? Ο σκύλος, το άλογο, το λιοντάρι, πρέπει να σου πω ένα. Ο σκύλος. Ένας ήρωας καρτούν που ταυτίζεσαι? Ο Donald Duck. Σε ευχαριστούμε για τον Donald Duck. Δεν μπορώ να κάνω και τη φωνή. Έχεις κάποιο πολύ καλό φίλο σε showbiz? Έχω. Μας τον περιγράψεις με τρεις λέξεις? Χιουμορίστας. Ναι. Καλοσυνάτος. Και έξυπνος. Πίτσα ή σοκολάτα? Σοκολάτα. Η πιο αμαρτωλή σου ευχαρίστηση? Από μια γνωστή αλυσίδα γλυκών, ζαχαροπλαστείου, ένα μπολ με πατισερί και φράουλες. Ωραία. Έχεις τατουάζ? Έχω. Πού? Στο χέρι μου. Εντάξει. Ένας καλλιτέχνης που θα ήθελα να συνεργαστείς? Εσωτερικού ή εξωτερικού? Ό,τι να είναι. Τον Justin Timberlake, τον... δεν ξέρω. Τον Αντώνη Ρέμο. Σε ποια εποχή θα πήγαινες σε ένα ταξίδι στον χρόνο? Σε ποια εποχή θα πήγαινα? Θα πήγαινα στα... στο μέλλον θα πήγαινα, να δω τι γίνεται εκεί. Ποιος από τους 12 θεούς του Ολύμπου θα ήσουν? Νομίζω Δίας. Πολλά νεύρα. Σε βλέπω λίγο βιαστικό, λέμε τώρα. Ναι, τι να κάνω. Πού πας? Σε μια πρόβα, ναι. Είμαι καθυστερής. Ωραία. Τι είναι αυτή η πρόβα? Δεν μπορώ να σου πω, μυστικό. Μυστικό? Μεγάλο. Καλά. Επειδή έχω ακούσει ότι θα συνεργαστείς με τη Δέσποινα Βανδύ, ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι της? Θα ήθελα να μην υπήρχες. Τέλεια. Για τον Παντελή Παντελίδη το ίδιο?
Γίνεται. Ωραία. Ή γίνεται. Κάτι στη Θεσσαλονίκη που θα κάνει. Α, ήρθε τα Max, τέλεια. Όχι, δεν είναι. Αποκλείται να έρθει το Max. Αν νόμιζα ήταν με σοφέρ. Όχι. Όχι. Το μεγάλο σου όνειρο. Το μεγάλο μου. Όνειρο. Όρνεο, τι είναι το όρνεο. Εντάξει, έκανα και ένα χώρο να σαρνάω. Το μεγάλο μου όνειρο. Ναι. Να τραγουδήσω στο γήπεδο, στο Madison Square Garden. Πόσο ενθουσιασμένο είσαι με τη ζωή, Κώστα, από το 1 μέχρι το 10 αυτή τη στιγμή. 10 με τόνο 11, μη σου πω. Εντάξει, Κώστα, τελειώσαμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, γεια. Τρέξα τώρα. Run, Forest, run!